Καλημέρα. Σήμερα είναι η μέρα που η Ζουζού θα κάνει καθαρισμό δοντιών. Αχ, το κινητό μου αυτό τώρα. Ο Λάζαρος θα είναι. Εδώ. Έλα εδώ. Μέσα γρήγορα. Σας είπα και πριν ότι στο προηγούμενο βίντεο ότι δεν θέλει καθόλου εδώ να μπει. Αλλά θα μπει. Εν τέλει ο Λάζαρος, επειδή είχε πολλή δουλειά, πήγα λίγο νωρίτερα εγώ σήμερα, ήρθα λίγο πάνω, στο ιατρείο. Εδώ είναι το ιατρείο που δουλεύει η μαμά μου. Χρόνια. Θα σας δείξω σε λίγο και πού με είχε μικρή. Όταν ήμουν πολύ μικρή για να μένω μόνη μου στο σπίτι. Και έμεινα εδώ, στην αποθηκούλα. Και έπαιζα με τα παιχνίδια μου, μοναχούλη. Γιατί δεν είχα αυτήν εδώ ακόμη. Τέλος πάντων, ας πούμε λίγα λόγια για το σήμερα. Σήμερα είναι μια μέρα που η Ζουζού επιτέλους πρέπει να κάνει τη στοματική της περιποίηση δοντιών, την οποία κάνει κάθε χρόνο. Γενικά, βυθίζει πάρα πολύ το στόμα της. Δεν ξέρω αν κάποιοι από εσάς έχουν Yorkshire. Λένε ότι τα Yorkshire συνήθως μυρίζουν περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα. Και σήμερα λοιπόν θα κάνουμε αυτό. Γενικότερα έχουμε, εγώ δηλαδή έχω σήμερα μια πολύ γεμάτη μέρα. Πρέπει να πάω και στη βιοτεχνία, να δούμε λίγο τι γίνεται με την παραγωγή την οποία από μέρα σε μέρα πρέπει να παραλάβω. Το πρωί ευτυχώς πήγα λίγο από το γραφείο για να τελειώσω τις παραγγελίες της ημέρας, γιατί έχω σηκωθεί πάρα πολύ νωρίς. Πρέπει να σας πω ότι η Ζουζού γενικότερα τελευταία, για κάποιο λόγο, σηκώνεται κατά τις 6-7 και γαυγίζει. Μάλλον πεινάει, δεν ξέρω. Οπότε βρίσκω και επόμενο να ξυπνάω και εγώ για να την ταΐσω και μετά να προσπαθήσω να την ηρεμήσω. Σήμερα όμως που δεν έπρεπε να φάει ούτε να πιει νερό, σηκώθηκα από πολύ νωρίς μαζί της. Το καλό είναι όμως ότι τελείωσα με το πακετάρισμα και με το site και με τις δουλειές που έπρεπε να γίνουν στο γραφείο. Οπότε τώρα μένει να πάμε τη Ζουζού στο Λάζαρο και να πάω στη βιοτεχνία για τα gym και μετά να γυρίσω να την πάρω και να την έχω λίγο στο νου μου για την αναπνάκωση. Τώρα να σας δείξω το χώρο που δουλεύουμε. Πάμε. Να το, εδώ είναι το γραφείο. Παίρνει τα ραντεβού. Εδώ είναι ο χώρος της αναμονής. Δεν είσαι ζω. Εδώ είναι ο χώρος που βλέπουν τους ασθενείς. Εντάξει, τώρα είναι σκοτεινά λίγο γιατί ακόμα δεν είναι ανοιχτό. Και εδώ είναι το κουζινάκι, ο χώρος που παίρνουν νάκι. Σε μια τέτοια αποθήκη εγώ κοιμόμουν όταν ήμουν μικρή. Αλλά όχι σε αυτήν την ίδια, γιατί τότε το ιατρείο ήταν κάτω στη Γλυφάδα. Και εδώ είναι ο χώρος που παίρνουν τα αποτυπώματα από τους ασθενείς για να βάλουν, να δούνε, να τους φτιάξουν τα σιδεράκια. Μαμά, νάτι και μαμά. Θυμάσαι όταν ήμουν μικρή και έρχομουν στο παλιό ιατρείο και κοιμόμουν στο πάτωμα. Ναι, και τώρα που μεγάλωσες, κοιμάζεσαι στο σαλόνι. Να τους και ο Ρούμπι. Αυτός δεν ξέρω αν σας είχα πει, αλλά τον είχαμε βρει πέρυσι στο δρόμο. Κοιμάται όρθιος. Και κοιμάται όρθιος, γιατί πρέπει να είναι λίγο μεγάλο η ηλικία μου. Τούτο ακούει, το βλέπει. Αλλά δεν πειράζει. Του κάναμε και αυτόν σήμερα καθαρισμό. Να, η Ζουζού εδώ τον αγαπάει πολύ. Δεν θυμάμαι αν σας τον έφερα. Εδώ είναι ορθοδοντικό ιατρείο. Εδώ έχω βάλει και εγώ τα σιδεράκια, όταν ήμουν μικρή. Για αυτά τα τέλεια δόντια που έχω τώρα, σήμερα. Όσοι από εσάς έχετε πρόβλημα με τα δόντια σας, όσοι και όσες, και θέλετε να βάλετε σιδεράκια για το τέλειο χαμόγελο σε το δικό μου, εδώ θα έρθετε. Θα σας γράψω και τις πληροφορίες από κάτω. Να σας πούμε εδώ, γιατί είναι ευκαιρία, τα δόντια είναι νούμερο 1, όχι μόνο των σκυλιών. Και εμείς πρέπει να προσέχουμε πολύ τη στοματική μας υγιεινή. Ήρθε η ώρα, νομίζω τώρα, να πάμε στο Λάζαρο για τα δόντια της Ζουζού αυτή τη φορά. Ζουζού, μη μου κάνεις τον Κινέζο. Πάμε. Τσίκο. Πάμε. Ζουζού μου, που ήρθαμε πάλι. Καλή Ζουζού, που είναι. Έλα, Ζουζού. Τι να κάνω τώρα που το έχει καταλάβει και δεν θέλει. Όχι, μου λέει, τι λες. Στενοχωριέ μου. Όλα μπορεί να το καταλαβαίνουμε. Εντάξει, λέει, το καλό της είναι. Ζουνε λίγο. Δείξε μας τα δεντάκια ζητά βρωμυρά τώρα. Γαμώτο μας, δείξε μας τα δεντάκια. Πω, πω, πω. Τι γίνεται.
να ένα παράδειγμα σκύλου που χρήζει καθαρισμό δοντιών. Κύριε, να μου το δίνω, δεν τις κάνω κάθε χρόνο, να τα λέμε κι αυτά. Ναι, και ο δικός μου. Πάλι όπως βλέπεις, περίπου κάθε 8 μήνες με ένα χρόνο να κάνουμε καθαρισμό δοντιών. Ναι. Πολλά ζώα είναι η προδιάθεση της ράτσας που έχουν αυτό το πρόβλημα. Είτε ναι, γιατί είναι η ποιότητα του σάλιου τέτοια, είτε καμιά φορά οι ιδιοκτήτες κάνουμε λάθη και δίνουμε λίγο πιο μαλακές τροφές. Mm. Οπότε λίγο υπολείμματα, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, μας μαζεύει πετρούλα πιο συχνά. Αλλά ναι, όπως έχουμε πει, τα ωφέλη είναι πάρα πολλά και υπερτερούν. Διότι όπως ξέρουμε, μια σωστή στοματική υγιεινή βοηθάει πάρα πολύ στην ηθική λειτουργία και στην καρδιά. Όταν έχουμε άσχημη στοματική υγιεινή, ανοίγουν δύο-δύο, οι οποίες περνάνε όλα τα βακτήρια από το στόμα, από τα ούλα, στην ουσία στην κυκλοφορία του αίματος και μας τυπάνε καρδιά με παθήσεις όπως ενδοκάρδωση, ενδοκαρδίτιδα και νεφρά, χτυπάνε και κάνουμε νεφρική ανεπάρκεια. Άρα εκτός των αισθητικών λόγων, σε ένα σκυλάκι που θα κάνουμε και για τη δυσοσμία του στόματος, γιατί οι διοκτήτες πολλές φορές δεν αντέχουν, γι' αυτό το λόγο μου έρχονται και μου λένε, Λάζαρε, μου λένε δεν μπορούμε άλλο το ζώο, μυρίζει, δεν μπορούν ούτε να μας έρθουν, ναι, 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 φιλήσει. Οπότε εκτός των λόγων αυτών αισθητικού και της μυρωδιάς, είναι θέματα καθαρά υγείας. Σωστά. Ναι, δεν τη βλέπεις εδώ πόσο θέλει. Ωραία. Ήρθε η ώρα. Ετοιμάζω την ενεσούλα. Εντάξει. Εγώ κάθε φορά βάζω τα κλάματα, αν ξέρετε. Με το που μπαίνει η ένεση στη ζούρη. Γιατί όταν εγώ κάνω για εξετάσεις, ανώτους και τέτοια, καθόλου δεν με επηρεάζει. Και για να τα λέμε αυτά... Πες που κάθε φορά κλαίω. Ο κύριος Σκούμπης έκανε καθαρισμό πριν, φαντάσου, 2 μήνες. Να δούμε λίγο το σκούμπα του. Τα δοντάκια του. Κυρία, μορφουλή. Αυτά είναι καθαρά, ε. Είναι καθαρά πριν 2 μήνες και ήδη ξεκινάει να μου μαζεύει. Αυτή η κιτρινίλα τι είναι τώρα? Εντάξει, είναι και η πάστα του δοντιού του αυτή, όπως και στον άνθρωπο. Είναι κάποιοι που η πάστα του δοντιού, που α, που είναι ένα φύσιτα, ναι, άσπρο δόντι, να έχει καλό σμάλτο, κάποιοι που είναι λίγο πιο ζαχαρό, ναι, λίγο πιο κίτρινο. Εντάξει, αυτός εδώ γενικά τα Yorkshire δεν έχουν την τέλεια πάστα δοντιού. Όπως κάποια άλλα που βλέπεις που έχουν 8 χρονών και το δόντι τους είναι κατάλληλο. Κάτασπρο, ναι. Εντάξει, τον συντηρούμε λίγο. Η αλήθεια τη συντήρηση μπορεί να γίνει με διάφορες μεθόδους. Αν το σκυλάκι έχει παιδευτεί από μικρό, μπορούμε να του βουρτσίζουμε τα δόντια σχεδόν καθημερινά μετά τα γεύματα. Υπάρχουν στοματικά διαλύματα που βάζει είτε στο φαγητό, στο νερό του και τα πίνει, είτε επιτόπου στο στόμα και λίγο συντηρεί μια καλή στοματική υγιεινή, ειδικά αν έχουν κάνει καθαρισμό, να μεγαλώνει λίγο την ψαλίδα στο πότε θα μου έρθει καθαρισμό δοντιών. Με σκουμπί. Ποτέ. Καλημέρα. Βρεύω, μωρέ. Βρεύω τα παιδάκια μου. Σου είπα να έρθει νηστική, τουλάχιστον ένα τετράωρο, 4 με 5 ώρες, διότι η διαδικασία της, του καθαρισμού των τυγιών γίνεται με ανάγνωση. Οπότε το ζωάκι μας πρέπει να είναι νηστικό, μπαίνει χειρουργείο στην ουσία. Δεν είναι τόσο δυνατό η νάρκωση και δεν κρατάει τόσο όπως κάποιο χειρουργείο σοβαρό τύπου στήρωση, τύπου αφαίρεση όγκων, αλλά είναι η ίδια διαδικασία. Κρατάμε καλά κεφαλάκι και κάνουμε την ενεσούλα μας. Αυτό ήταν. Κύριε. Αυτό πρέπει να την αφήσω κάτω. Ναι. Τώρα είναι το σημείο που... Αχ, δεν μπορώ. Παιδιά, να που είναι η Ζουζού. Βρε τρελούλη. Βάδιζω και παραμιλώ. Νάνι, νάνι, καλό μου μωράκι. Νάνι, νάνι, κοιμήσου γλυκά. Κοιμήθηκε. Αγάπη μου. Λοιπόν, η Ζουζού είναι μέσα στο ιατρείο, έτοιμη, τσαπλωμένη, ναρκωμένη και σε μισή ώρα και πιο καθαρή. Θα σας πάρω μαζί μου να σας δείξω λίγα στιγμιότυπα. Αυτή τη φορά έχω να σας πω ότι δεν έκλαψα και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Εντάξει, σίγουρα η πρώτη φορά είναι λίγο δύσκολη και μπορεί και πολλοί από εσάς να ακούτε να άρκωση στο μυαλό σας και να φοβόσαστε, όπως και εγώ φοβόμουν στην αρχή. Και όντως το είχα πάρει λίγο κάπως όταν την είχα δει έτσι, μετά την έννοιση να ζαλίζεται και όλα αυτά, αλλά θέμα είναι ότι όταν το κάνεις πραγματικά για το καλό του κατοικιδίου σου, θα πρέπει να είσαι πολύ πιο δυνατός και πολύ πιο χαρούμενος για αυτό που κάνεις.
Μας είπε και ο Λάζαρος κάποια πράγματα. Ελπίζω να σας έψα και να σας έκανα να μην φοβάστε τόσο, να το τολμήσετε αυτό το βήμα. Πάμε τώρα λίγο μέσα να σας δείξω κατά τη διάρκεια το πριν και το μετά, για να καταλάβετε πόσο πραγματικά χρειάζεται αυτό το κατοικίδιο μας, στην τράποδα μας φίλη. Εδώ είναι που βλέπουμε την καρδούλα της. Λοιπόν, και εδώ τώρα είναι το ζουζούνι και τα δοντάκια του. Εδώ φαίνεται όντως πιο έντονο. Το βρεις την άλλο. Ναι, φαίνεται. Εδώ, προστά. Και κάτω. Ρε, έτσι στραβά ήταν πάντα, έτσι στραβώς. Ναι, έχουν αρχίσει και έχουν, όπως θα δεις, κοίτα, έχουν μια κινητικότητα τα δόντια της, κοίτα. Βλέπεις. Λάζαρε, μην το λες τώρα αυτό. Έχουν μια έντονη κινητικότητα, ακριβώς γιατί έχουμε αρκετή πέτρα, χαλαρώνουν τα ούλα από την ουλίτιδα και σιγά σιγά έτσι πέφτουν τα δόντια. Τι λες, αλήθεια. Δεν είναι αυτή η ηλικία, δηλαδή. Σιγά σιγά είναι και η ηλικία. Πέρα, πάμε. Ξεκινάμε. Λοιπόν, τώρα το μετά, κάτασπρα, έτσι. Αυτό και είναι η διαφορά. Αγάπη μου, αγάπη μου, θα σου δώσω εγώ αύριο να φας. Τι θα τις κάνουμε. Ναι. Τι θα κάνουμε, τι είπες τώρα, θα τις κάνουμε. Θα τις κάνουμε τώρα το ακλήρωτο, την άκωση, την πρόβλημα που είχαμε κάνει. Ναι. Να τις μας ακόμα πιο γρήγορα. Είναι συνήθεια και καλή. Τι όμορφο κορίτσι είναι αυτό μετά την άρκωση που ο Λαζαράκος μας εχτένισε κιόλας και σου καθάρισε και τα δοντάκια. Αγάπη μου, πρέπει να πούμε ότι ήσουν πάρα πολύ καλό κορίτσι, ότι είχες πάρα πολύ βρώμικο στόμα. Και τώρα όχι. Κούκλα μου είσαι. Έλα, καλύτερα να κοιμηθείς. Όπως είδατε, το κοριτσάκι μια χαρά ξύπνησε με τέλειο χαμόγελο. Ήδη έχει όρεξη, μυρίζει το χέρι από το μπισκότο, αλλά λόγω της νάρκωσης δεν κάνει να φάμε για το επόμενο 3-4 ώρο. Σε 3 ώρες μπορεί να της δώσει να κάνει 2 γλυψιές νερό. Και αργά το βράδυ, που θα έχουν περάσει κοντά στις 6-7 ώρες, μπορεί να φάει ένα πολύ μικρό γεύμα, να μην βαρύνει το στομάχι της, απλά για να μην κανετάζει και να πιει γαλλικά νεράκι. Από αυτό το πρωί μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εντάξει, έχουμε κάνει και προληπτικά ενέση με την αντιβίωση, γιατί είχε αρκετή πέτρα, για να αποφύγουμε τυχόν μολύνσεις και κάποια διαφυγή μικροβίου. Έχει καλυφθεί, δεν χρειάζεται να κάνει κάτι άλλο στο σπίτι. Και ουλία και δεν έχει πολύ. Εννοείται. Μία καλή συντήρηση με βούρτισμα από μεθαύριο, όχι αύριο γιατί είναι ερθισμένα τα ούλα. Εντάξει. Και αν είναι κάποιο στοματικό διάλειμμα ή μία κρεμούλα που μπορεί να τη βάζει στην τόψη στο στόμα για να συντηρήσει το καλό αυτό αποτέλεσμα. Ναι. Και να μην τι κάνουμε πάλι στον χρόνο, να τι κάνουμε στον 1,5 ή 2 χρόνια καθαρισμό. Ναι, κατάλαβα. Α, η Ζούζου πίνει πάρα πολύ νερό το βράδυ, δηλαδή που θα έχουν περάσει 8 ώρες. Τη δίνει να πιει κανονικά. Όχι, το βράδυ θα τη το πάρει. Δεν θα έχει σήμερα στη διάθεσή τη νερό και μπορεί να, από αύριο το πρωί να το έχει όλη την ημέρα. Μόνο 2-3 γλυψιές. Ναι. Και σε 4 ώρες και σε 8. Ακριβώς. Και μια μικρή ποσότητα φαγητού. Το βράδυ, ναι. Α, ωραία. Γιατί εγώ κατάλαβα ότι κανονικά και φάει και. Όχι, από αύριο το πρωί κανονικά φάει και. Το πρωί. Ωραία. Άρα δεν χρειάζεται τώρα να την παρατηρούμε. Πάμε να την αφήσω στην τροσιά να κοιμηθεί. Σωστή. Τέλεια. Παιδιά, να μην το φοβάστε τον καθαρισμό, ούτε τη λέξη νάρκωση πάντως, όπως σας είπα και πριν. Εντάξει, είναι μια λέξη που κάπως ηχεί περίεργα στο μυαλό μας. Εγώ την πρώτη κρυάδα την είχα πάρει στην στήρωση πριν 9 χρόνια. Αλλά εντάξει, και στον πρώτο καθαρισμό. Αλλά από εκεί και πέρα, όχι, νομίζω τώρα μια χαρά τα πήγα. Με πιο... Όταν βλέπεις το αποτέλεσμα και πραγματικά κάνεις καλό στο σκυλί σου, νιώθεις νομίζω πιο δυνατή. Οπότε, τολμήστε το. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη γιατί χθες αυτό το βίντεο δεν κατάφερα να το κλείσω, καθώς η μέρα ήταν τρελή, πραγματικά τρελή, και έτσι δεν πρόλαβα. Όταν γύρισα σπίτι ήταν βράδυ,
Το βράδυ συνήθως με αυτή την κάμερα προτιμώ να μην τραβάω, γιατί δεν έχει τόσο καλή ανάλυση και είναι πάρα πολύ σκοτεινή, πολύ σκοτεινή εικόνα. Δεν ξέρω, έχετε κάτι να μου προτείνετε γι' αυτό? Ίσως πρέπει να κρατάω το φλάσ του κινητού δίπλα. Θα το δοκιμάσω, αλλά δεν ξέρω, συνήθως μου φαίνεται ότι είναι πολύ θολή η εικόνα. Και η αλήθεια είναι ότι ήμουν τόσο μα τόσο κουρασμένη που απλώς έπεσα και τα βιάστηκα. Η Ζούζου, όπως βλέπετε, έχει επανέλθει πλήρως, πλήρως στους κανονικούς της ρυθμούς. Η αλήθεια είναι ότι χθες επανήλθε πολύ γρήγορα από την άρκωση και δεν μπορώ να πω ότι σε σχέση με την πρώτη φορά ήταν τόσο πολύ ζαυλακωμένη. Νάτι. Πού είσαι, ε? Πού είσαι? Της αρέσει εδώ γιατί είναι δροσερά. Αυτά, άλλο ένα βίντεο έφτασε στο τέλος του. Ελπίζω να σας άρεσε και να το βρήκατε έτσι ενδιαφέρον. Θυμάμαι ότι κάποιοι από εσάς θεωρούσατε τα βίντεο με τον Λάζαρο αρκετά έτσι ωραία και επικοδομητικά και θέλατε να κάνω άλλο ένα, οπότε και γι' αυτό το έκανα. Γράψτε μου εδώ τα σχόλιά σας να μου πείτε αν όντως σας άρεσε, αν θέλετε να δείτε κάτι άλλο, αν δεν σας άρεσε, οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί να έχω παραλείψει σαν θεματολογία και θέλετε να την ξεκινήσω, γράψτε μου εδώ για να το έχω στα υπόψη μου. Και νομίζω αυτά, δεν ξέχασα κάτι. Σας φιλώ, ευχαριστώ που ήσασταν ακόμα σε ένα βίντεο μαζί μου. Πολλά φιλά και ραντεβού στο επόμενο.